Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφτούμε μια τοποθεσία για την οποία υπάρχει ένας μύθος από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και τις μέρες μας. Μείνετε μαζί μας για να γνωρίσετε τον μύθο του Τρίπιου Βράχου έξω από το χωριό Νέα Ζωή στην Πέλα της Μακεδονίας και νέτηρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγαλύτερου στρατηλάτη όλων των εποχών. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για τα νέα επεισόδια μας και να κάνετε like στα βίντεο μας. Μας βοηθάει πολύ. Ο μύθος συνοδεύει την ιστορία του μοναδικού αυτού βράχου που κύριο χαρακτηριστικό του αποτελεί μια τρύπα και βρίσκεται έξω από το χωριό Νέα Ζωή στον ομό Πέλας. Στην Πέλα, στον τόπο που γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο μεγαλύτερος στρατηλάτης όλων των εποχών, ο βράχος αυτός, που έχει μια περίεργη και ξεχωριστή μορφολογία, περιστοιχίζεται από έναν αρχαίο μύθο που είναι γνωστός στους κατοίκους της περιοχής. Καλησπέρα φίλοι. Σας μιλάω μέσα από το εσωτερικό του Τρίπιου Βράχου, το σημείο αυτό το οποίο υπάρχει ένας διάδρομος που οδηγεί μέσα από τον βράχο και μπορεί να ανέβει κάποιος επάνω από αυτόν. Ο μύθος του Τρίπιου Βράχου αναφέρει ότι η Ολυμπιάδα, γυναίκα του βασιλιά Φίλιππου και μητέρα του μεγαλύτερου στρατηλάτη όλων των εποχών, ο οποίος ξεκίνησε από την Πέλα της μίας και μοναδικής Μακεδονίας, πέρασε πρώτα μέσα από αυτό εδώ το σημείο, μέσα από αυτό το βράχο, και είχε σαν αποτέλεσμα να γεννηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Η πιο σύγχρονη εποχή φέρει τη μυθολογία πως όλες οι παντρεμένες άτεκνες μητέρες που θα περάσουν μέσα από αυτό το βράχο θα τεκνοποιήσουν. Πιο συγκεκριμένα, ένας ντόπιος πόντιος του χωριού κατασκεύασε αυτό το εγκλησάκι και όταν έβρεχε, από κάποιο σημείο αυτού έσταζε βροχή που θεωρείται ότι ήταν αγίασμα. Ο βράχος αυτός βρίσκεται πολύ κοντά στο εξοκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής, το οποίο έχει άλλη μεγάλη ιστορία, καθώς χτίστηκε από έναν σπουδαίο πόντιο. Λέγεται λοιπόν πως σε μία τρύπα που βρίσκεται κάτω από τον Τρίπιο Βράχο και όπου εκεί βρίσκεται ένα εκκλησάκι, όταν έβρεχε έσταζε νερό και είναι ο γεγονός που έκανε τους κατοίκους να πιστεύουν πως είναι αγίασμα. Έτσι λοιπόν σχηματίστηκε η ιδέα πως αν κάποια άτυχη παντρεμένη γυναίκα περάσει μέσα από την τρύπα και βραχεί από το νερό αυτό, θα τεκνοποιήσει.